πάρα πολύ χαρούμενοι για τη νίκη μας, ειδικά για τους, για τη χαρά που σφέραμε τους φιλάθλους μας. I think the players spoke today on the field. Νομίζω ότι οι παίχτες σκέφτηκαν σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. I'm not a survivor, but I'm a winner. Thank you. Δεν είμαι ένας επιζών, είμαι ένας νικητής. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος που κάθομαι εδώ σήμερα είναι is that I speak perfectly Dutch. Είναι ότι μιλάει τέλεια Ολλανδικά. And my English is good but not perfect. Τα αγγλικά του είναι καλά αλλά όχι τέλεια. And because I want to make a little something clear. Και επειδή θέλει να κάνει κάποια πράγματα ξεκάθαρα. That's why I asked Yannis to join me. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Over the wedstrijd vinden we heel goed gespeeld en we hebben niks weggegeven. Σχετικά με το παιχνίδι, παίξαμε αρκετά καλά και δεν δώσαμε καθόλου ευκαιρία στον αντίπαλο να μας απειλήσει. Βάλε, αυτό το ongelukkig in afwerking. Είμαστε, είχαμε κάποιες στιγμές λίγο ατυχία στο τελείωμα. Maar als je weet dat je donderdag avond laat nog gespeeld hebt en dit weer op de mat kan leggen. Αλλά αν ξέρεις ότι την Πέμπτη το βράδυ αργά έπαιξες παιχνίδι. Dat zegt dat heel veel over de kwaliteit en de kracht van het team. Αυτό λέει πάρα πολλά για την ποιότητα και τη δύναμη αυτής της ομάδος. Ik wilde me, wat de wedstrijd betreft, hiertoe beperken. Τι σημαίνει το παιχνίδι? Πόσο σημαντικό ήταν για μας? Als daar vragen over zijn over die wedstrijd, dan mag ik niet. Αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το παιχνίδι σήμερα. Wie heeft die sfeer gecreëerd? Ρωτάει ποιος δημιούργησε αυτή η ατμόσφαιρα, από πού? Jullie toch? Εσείς, μήπως? Ik heb altijd iedereen met heel veel respect behandeld. Φέρθηκε σε όλους, έχει φερθεί σε όλους σας με σεβασμό. Andersom is dat niet het geval. Αλλά από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι παίρνει το σεβασμό που πρέπει. Een aantal van hun zijn absoluut onrespectvol. Και μερικοί από εσάς είσαστε τελείως ασεβείς προς το πρόσωπό του. En er is iedere keer iets anders. Want eerst was het... Ik heb eerst te horen gekregen vorig jaar toen ik hier kwam. Hier gaat het alleen maar om winnen. In dit land. Ξεκίνησε από την περασμένη σεζόν που είναι ότι από την περασμένη σεζόν ότι η ομάδα είναι σημαντικό να κερδίζει και δεν έχει, αν παίζει καλά ή άσχημα, σημασία έχει να κερδίζει. Dat was de kritiek omdat ik te veel aandacht aan goed voetbal besteedde vorig jaar. Και αυτή ήταν η κριτική που δέχτηκε την περασμένη σεζόν γιατί η ομάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. En toen dat niet lukte, toen was de sfeer in de kleedkamer slecht. Και όταν έγινε, γύρισε αυτό, τότε βρήκαμε κάτι άλλο ότι η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ήταν κακή. En nu winnen we. Και τώρα κερδίζουμε. En we zijn nummer 1. Είμαστε πρώτοι. En we doen het goed in de Euroleague. Πηγαίνουμε καλά στην Ευρώπη, στο Europa League. En nog steeds. Dat is spannend. Dat is spannend. Ja, en nu is weer het verhaal dat we niet goed spelen. Και τώρα έρχεται η ιστορία ότι δεν παίζουμε καλά. Maar noem maar één wedstrijd van de 8 die wij onverdiend gewonnen hebben of onterecht gewonnen hebben. Πέστε ένα παιχνίδι από τα 8, το οποίο το κερδίσαμε από τύχη, ήταν η αντίπαλη καλύτερη από εμάς. Νούμα Ερέν. Ονομάστε ένα. Δεν worden er toneelstukjes opgevoerd. Βγαίνουν δημοσιεύματα. Δεν mag meneer Endoy, die in zijn hele leven 2 goals voor Panathinaikos heeft gescoord. Die mag van alles roepen in een krant. Ψάχνετε όλοι να δείτε τον Εντόι, ο οποίος 2 γκολ έβαλε στην καριέρα στον Παναθηναϊκό. En ik heb 3 weken met die jongen gewerkt. Και δούλεψε 3 εβδομάδες μαζί του. En er wordt een sfeer gecreëerd daardoor. Και δημιουργήθηκε η αίσθηση στον παίχτη. Die het werken voor mij en de spelers niet makkelijker maakt. Ότι η δουλειά ειδικά των παίχτες δεν είναι εύκολη. En de meesten hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben. Και ότι οι περισσότεροι από εσάς εδώ λέτε ότι έχετε καρδιά πράσινη του Παναθηναϊκού. Ik merk er weinig van.
Maar αυτό δεν το ασπάζεται. Μα misschien als die meneer die het artikel over Endoy geschreven had. Ίσως αυτός που έγραψε το άρθρο σχετικά με τον Endoy. Messi of Ronaldinho had gebeld, waar ik 3 jaar mee gewerkt heb. Ίσως να πάρει τηλέφωνο το Messi και το Ronaldinho που δούλεψε 3 χρόνια μαζί τους. Να had hij waarschijnlijk een ander antwoord gekregen. Και είναι σίγουρος ότι θα ακούσετε άλλες απαντήσεις. Maar het is alleen maar creëren van negativiteit wat op dit moment plaatsvindt. En dat is onterecht. Ik vind dat onterecht. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει την αίσθηση ότι δημιουργείται μια αρνητική ατμόσφαιρα και αυτό είναι τελείως άδικο. En ze kunnen proberen wat ze willen. Μπορείτε να προσπαθήσετε ό,τι θέλετε. Ik heb het al eerder gezegd, ik ben een winner en ik geef niet op. Και έχει τονίσει από πριν ότι είναι νικητής και δεν παραδίνεται ποτέ. De enige die mij bij deze club weg kan sturen. Ο ένας που μπορεί να τον διώξει από αυτήν την ομάδα. Is een man die ik heel erg respecteer en dat is meneer Pateras. Είναι ο κύριος Πατέρας ο οποίος τον σέβεται πάρα πολύ και είναι αμοιβαίο. And not Julie. Και όχι εσείς. Ότι στη θύρα που καθόμουν, ντρεπόμουν, διότι έβλεπα τους μισούς παράγοντες του Παναθηναϊκού να μην θέλανε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Το πρωτάθλημα θα το πάρουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, όποιοι και να είναι αυτοί. Είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε να είναι μισοί Παναθηναϊκοί. Τίποτα άλλο. Εσωτερικούς εκτός. Έχει γραφτεί και κάτι άλλο τελευταίο, ότι η αντιπολίτευση που θα γίνει θα είναι τόσο σκληρή ώστε όλο αυτό το σύστημα Πατέρα, ας πούμε, το οποίο δούλεψε στον Παναθηναϊκό, θα πάει στο Μαρινάκι για να χάσει φίλοι, το πρωτάθλημα. Να χάσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει να γραφτεί. Αυτό λοιπόν γράφει επί μία εβδομάδα στο πιστό φιλό του αυτός ο Καραγκιόζης που λέγεται Κώστας Γκότζος. Περιμένετε, για να είμαστε σίγουροι. Μια εβδομάδα διαβάζω. Δεν το έχει γράψει αυτό ο Γκότζος. Όχι, δεν το έχει γράψει αυτό ο Γκότζος. Μα σας παρακαλώ, θα πείτε μετά τι γράφει. Ναι, γιατί και εγώ τον διαβάζω. Μια εβδομάδα γράφει αυτές τις ιδέες ότι ο Πατέρας θα δώσει το Μαρινάκι. Λες και μιλάμε τώρα. Ναι, κύριε Πατέρα, μιλάμε... αν σας έλεγε κάποιος Καραγκιόζης θα τον διακοπά, έτσι. Καλημερινά, κύριε Πανούτσο και κύριε Καρπετόπουλε. Αυτό το φεδρό υποκείμενο γράφει πράγματα. Τα χαλάμε όλα, έτσι. Τα χαλάμε όλα. Πάντως δεν έχει γραφτεί από τον Κώστα αυτό, από τον Κότζο. Έχει γραφτεί σε άλλη εφημερίδα. Σας λέω λοιπόν. Θέλετε να πούμε ότι έγινε ένα παραγωγή. Σας λέω λοιπόν ότι έγραφε το Σάββατο ότι πρέπει να βγω δημόσια. Ναι. Να πω ότι δεν θα βοηθήσω τον Μαρινά και τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό το γράφει. Δηλαδή μου ζητούσε εμένα να βγω να πω το αυτονόητο. Ναι. Μα είναι δυνατόν να κάτσω να απαντάω τώρα στον Τουλούμπα. Να απολογηθεί. Εντάξει τώρα δηλαδή.